Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δελεαστικές ρυθμίσεις προετοιμάζουν οι τράπεζες για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ελπίζοντας πως θα καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο να επαναφέρουν στη ζωή ένα χαρτοφυλάκιο 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμένει ανενεργό εδώ και χρόνια. Από τον Απρίλιο, ο νόμος Κατσέλη μπαίνει στο μικροσκόπιο των θεσμών, την ώρα που περισσότεροι από 160.000 οφειλέτες έχουν βρει καταφύγιο στην ευνοϊκή ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αναμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης, μια διαδικασία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και που μπορεί να κρατήσει έως και 7 χρόνια. Ήδη η διαδικασία υπαγωγής έχει δυσκολέψει αρκετά, γεγονός το οποίο ποντάρουν οι τράπεζες, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν κούρεμα που μπορεί να φτάνει στο μισό της οφειλής για τα καταναλωτικά δάνεια και άνω του 80% για τα στεγαστικά. Ελάχιστες μέρες μετά την αποχώρησή του από την θέση του επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, ο Παναγιώτης Λιαγκόβας ανοίγει τα χαρτιά του για όλα τα τρέχοντα οικονομικά θέματα σε μια εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη στο insider.gr. Δηλώνει ότι τα επιτόκια μπορεί να υποχωρήσουν αρκετά, αλλά παραμένουν σε μη βιώσιμο επίπεδο και ότι ο δανεισμός δεν πρέπει να δαιμονοποιείται. Επισημαίνει ότι το οικονομικό κόστος, αν επιλεγεί το μαξιλάρι ρευστότητας, θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι τράπεζες θα χάσουν την εξαίρεση από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας. Ενώ για τα κόκκινα δάνεια τονίζει ότι είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τερματίζοντας την άτυπη ασυλία τους. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, τώρα λέει ότι μόνο με ισχυρή και διατηρήσιμη μεγέθυνση μπορούμε να ελπίζουμε ουσιαστικά σε θετική έκβαση. Μεταξύ 26 και 30 Μαρτίου αναμένεται να υπογραφεί η νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα ανοίξει τον δρόμο για την σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα σε ορίζοντα τριετίας. Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, βούληση του Υπουργείου Εργασίας είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 586 ευρώ που είναι σήμερα στα 680 ευρώ το 2019 και στα 751 ευρώ το 2020 στα πρότυπα του πορτογαλικού μοντέλου. Την ίδια ώρα επιτεύχθη προσύμφωνο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων την προηγούμενη Παρασκευή για την διάσωση του πλαίσιου της ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που διασφαλίζει το επίδομα γάμου, τις τριετίες και τις άδειες των εργαζόμενων γονέων. Πτωτικά κινείται η κλιματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 812,80 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,17%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.